Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Φωτεινό. Και πάλι σας έχουμε πει από νωρίς το πρωί, είναι στις γειτονιές της Νέας Μήνης και μας δίνει εικόνα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Παναγιώτη, είσαι με αυτό από τη Μάρτυρα. Ναι, ναι, είμαστε με τη Μαριέτα Βακαλοπούλου, μία κάτοικο της περιοχής. Είμαστε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, στην οδό Πλαστήρα, όπου όπως μας είπε και η ίδια, εδώ έγινε μία μάχη. Χτες, την ώρα που γύριζε στο σπίτι της και ήταν αυτό της μάρτυρας, τα είδε όλα. Αλλά καλύτερα να μην τα λέμε εμείς, ας τα περιγράψει εκείνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι, όσο καλή μπορεί να είναι η κυρία μου η ημέρα αυτή. Ναι. Λοιπόν, σας βλέπουμε, είστε σοκαρισμένοι. Κοιτάξτε, τέτοια πράγματα γενικώς στην πόλη μας δεν έχουν ξανασυμβεί, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ πέρα είναι μια οικιστική περιοχή, είμαστε άνθρωποι με παιδιά, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικίες. Μαριέτα, τώρα, πες μας λίγο, τι ώρα επέστρεφες στο σπίτι, τι είδες και τι αντίκρισες γενικά. 7 η ώρα το απόγευμα κατέβαινα την Πλαστήρα. Mm-hmm. Εδώ, στο δρόμο που είμαστε τώρα, εδώ είναι και το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Γινόταν όχι απλά πόλεμος. Τράβαγα φωτογραφίες γιατί δεν το πίστευα. Καίγονταν κάδι. Έτρεχαν άνθρωποι προς πάσα κατεύθυνση, προς τη Συγκρού, προς παντού. Είδα αστυνομία, περιπολικά. Ήταν η ώρα που έπεφταν τα πρώτα χημικά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν η ώρα που πέφτανε τα πρώτα χημικά. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Εσύ γύρισες χημικό. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. Εσείς το σπίτι σας είναι κάπου εκεί κοντά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είπε ο Παναγιώτης, επιστρέφατε από τη δουλειά σας. Δύο στενά πιο κάτω είναι. Mm-hmm. Περίπατο έκανα, έτυχα επάνω σε όλο αυτό. Νόμιζα ότι θα διεξαχθεί. Ναι, νόμιζα ότι θα διεξαχθεί στην πλατεία βασικά όλο αυτό. Είχαμε ενημερωθεί για μια απλή πορεία ότι στα πλαίσια της αντίδρασης των προχθεσινών γεγονότων. Από ποιον είχατε ενημερωθεί? Δεν φανταζόταν κανείς μας όλο αυτό το πράγμα. Κυρία Μπακαλοπούλου, από ποιον είχατε ενημερωθεί εσείς για αυτή τη συγκέντρωση? Κοιτάξτε, είχαν αναρτηθεί παντού, το ξέραμε όλοι ότι θα συμβεί, κάποια πορεία κτλ. Εγώ αυτό που είδα ήταν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιες άλλες, παρατάξεις μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είδα ένα κάλεσμα, αλλά απλό κάλεσμα σε μια πορεία. Mm-hmm. Όχι όλο αυτό. Στο περιστατικό με τον αστυνομικό σας ήταν μπροστά, εσείς είχατε φύγει. Περνούσε εκείνη την ώρα, είδα τους κάδους που καίγονταν και άκουγα το ασθενοφόρο που ερχόταν. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ασθενοφόρο γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο τόση ώρα? Λοιπόν, ακούστε, έβαλα 4 κάδους στη θέση τους την ώρα που περνούσε, γιατί εγώ ήμουν πεζή. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους και τον παράδρομο της Συγκρού και της Πλαστήρα με κάδους, τους οποίους μετά ανέφλεξαν βέβαια. Μάλιστα. Να πούμε κάτι, Ιορδάνη, ότι είμαστε ουσιαστικά σε μια παράλληλη οδό της Συγκρού. Οπότε από τη Συγκρού ερχόμενο το ασθενοφόρο έπρεπε να μπει μέσα σε κάποιο παράδρομο. Φυστά. Αυτός ο παράδρομος μας εξηγεί η Μαριέτα πως ήταν κλειστός. Και εκείνη μας είπε ότι για να πάει στο σπίτι της έβαζε σιγά σιγά τους κάδους στη θέση τους. Έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, σαν την κυρία Μπακαλοπούλου, κατέβηκαν και άλλοι άνθρωποι χθες να διαδηλώσουν κατά της αστυνομικής βίας για το περιστατικό που είχαμε προχθές στο Άλσος. Δεν πήγαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι απλοί πολίτες, οι κάτοικοι εκεί να κάνουν όλα αυτά και να ξυλοφορτώσουν αστυνομικό. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Μα και τα επεισόδια τα κάνανε όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες. Εχθές ήταν πολλοί, ήταν 400 και πάνω άτομα, τα οποία πήγαν με κράνη, όπως μας είπε ο Παναγιώτης νωρίτερα, κρύψανε τις Μολότοφ, τα στυλιάρια. Ήταν οργανωμένο όλο, ναι, αυτό. Στο Άλσος τις προηγούμενες ημέρες το είχαν κρύψει και ώρες για να τα βρούνε την ώρα των επεισοδίων μέχρι επάνω τη Φρατζή, παιδιά. Εδώ είναι η γέφυρα που οδηγεί από τη Νέα Σμύρνη στην Καλυθέα. Και βλέπετε τι γίνεται. Περνάνε οι αστυνομικοί και πάνω τους πέφτουν ένα νταμάρι πέτρες φωτοβολίδες.
Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε κυρία και την κυρία Μπακαλοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω ένα λεπτό μόνο να σας πω ότι όλοι εδώ στη Νέα Σμύρνη και εγώ ως πρώην αντιδήμαρχος θέλω να σας πω ότι καταδικάζουμε όλα αυτά τα γεγονότα της βίας και τα προχθεσινά και τα χθεσινά. Σωστά. Με κανέναν ο οποίος ασκεί βία. Έτσι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Παναγιώτη, συνεχίζει το ρεπορτάζ.